Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε και τα τρία αθλήματα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Εραστέχνη που μας απασχολούν κάθε μέρα εδώ σε μια εκπομπή που ξεκίνησε το 2006. Πω. Και έχουμε 2018, γεροί να είμαστε. Συνεχίζουμε. Έχουμε σήμερα αυτό που το κάναμε μισό την. Πότε ήταν, πριν δύο μέρες, γιατί είχε πέσει το σήμα μας, ακουγόμασταν μόνο ιντερνετικά, είχαμε ένα τέτοιο ζήτημα. Οπότε σήμερα θα το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Και τι θα κάνουμε, φίλε μου Χρήστο. 2310 287 888, 287 και 38 δηλαδή. Οι δύο πρώτοι που θα καλέσουν θα εξασφαλίσουν διπλή πρόσκληση για μία υπέροχη ημερήσια κρουαζιέρα με το εξαιρετικό Μακεδονία Παλάς, δεν έχει καμία σχέση με τα εδώ, το πλοίο του φοβερού και τρομερού του κιανόλευκου καπετάνιου μας, του καπετάν Κώστα, του Κώστα Κτενά. Από τις 9 το πρωί ξεκινά από τον Ιδρύ Λευκάδα, σας πηγαίνει Εγκρεμνούς, Πόρτο Κατσίκι, Σκορπιό, Κεφαλονιά, Ιθάκη, σας επιστρέφει 7-8 το απόγευμα στον Ιδρύ Λευκάδας. Όποιος λοιπόν αποφασίσει φέτος να κάνει στη Λευκάδα τις διακοπές του, και κάθε χρόνο πάρα πολλά Ηρακλάκια στέλνουμε εκεί δωρεάν, να επικοινωνήσει στο 2310 287 και 38 για να δώσει το φίλο μου τον Χρήστο απέναντι το ονοματεπώνυμό του και να είναι σίγουρος ότι θα περάσει υπέροχα. Επαναλαμβάνω, 2310 287 και 38, όποιος έχει αποφασίσει να πάει στη Λευκάδα, να εκμεταλλευτεί αυτό το δωράκι που σας δίνουμε μέσα της ώρας για μπλε, για να πάτε και την ημερήσια σε όλα τα νησάκια τριγύρω. Καλησπέριζω τον καλό φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη. Πού είσαι ρε ψύχη? Καλησπέρα συνάδελφε από την εξωτική και ανώλευκη Καλλικράτεια. Μ' αρέσει η αποδοχή. Το ότι παραδέχεται ο άνθρωπος ότι είναι και ανώλευκη Καλλικράτεια. Σε ακούμε, λέει, με φραπεδιά με δύο συνοπαδούς σου, τον Πάνο και τον γιο του τον Κώστα. Την αγάπη μου και στα δύο Ηρακλάκια και σε σένα, να είστε καλά. Χίλια χρόνια και στην Καλλικρατία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο εξακολουθούν τα πράγματα και είναι δύσκολα. Εχθές αρκετός κόσμος, ή μάλλον περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη φορά, ακούγοντάς μας εδώ να τα σχολιάζουμε μαζί με τον Χαρίλα, θορυβήθηκε, ανησύχησε, αναστατώθηκε. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν είμαστε ούτε καταστροφολόγοι, ούτε μιζερολόγοι, ούτε κακοπροαίρετοι, ούτε μας αρέσει η κακή και η αρνητική είδηση. Ίσα-ίσα είμαι άνθρωπος αισιόδοξος και θέλω να μιλάω μόνο θετικά. Δηλαδή, το έχω μεράκι, φίλε μου Χρήστο, να κάνω ένα καλοκαίρι χωρίς να χτυπάει το κινητό μου για αρνητική είδηση. Γίνεται. Από τότε που με θυμάμαι στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, δεν γίνεται. Και είναι πάρα πολλά τα χρόνια πλέον. Κοντεύουν 14. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, θα το καταλάβουν όταν έρθει η ώρα, αλλά μην είναι αργά. Μακάρι, αυτά που λέμε αυτές τις μέρες, γιατί δεν το είπαμε χθες, απλά το αναλύσαμε χθες ακόμα περισσότερο. Το λέμε εδώ καιρό. Θυμάστε όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, είχαμε κάνει μια ευχή μέσω της ώρας για μπλε εδώ, να μην φτάσουμε 25 Αυγούστου, που υποτίθεται είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις αδειοδοτήσεις όσον αφορά την Β' Εθνική, και λέμε δεν προλαβαίνουμε. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Τα δεδομένα υπάρχουν, οι αλήθειες είναι συγκεκριμένες και αυτό που κάνουμε είναι να καταγράφουμε τα γεγονότα. Είτε είναι έβηχα, είτε όχι. Είτε αρέσουν, είτε δεν αρέσουν. Όλοι θέλουμε να ασχολούμαστε με μεταγραφές, με τον Παύλο τον Μυροφορίδη να έρθει να κάνει τα κουμάντα του, ευχής έργων, μαζί του είμαστε και μακάρι να μπορούσε χθες ο άνθρωπος να ξεκινήσει. Απλά και αυτός περιμένει, όπως όλοι. Και να μιλάμε μόνο για αυτά. Αλλά είναι τόσα πολλά τα άλλα που για αυτά τώρα δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε με τον τρόπο που θέλουμε να μιλάμε. Και θα τα ξαναπώ αναλυτικά ένα προς ένα. Για την εκαθάριση χρειάζονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου περίπου, γιατί το ποσό θα δοθεί ένα μεγάλο ποσό και μετά θα συμπληρωθεί το υπόλοιπο,
320.000 ευρώ. Ερώτηση. Τα έχουμε. Σήμερα που μιλάμε, όχι. Δεύτερη ερώτηση. Θα τα βρούμε μέχρι 25 Αυγούστου. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να απαντήσει. Με σιγουριά να πει ναι. Γιατί εδώ και ένα μήνα δυστυχώς αναλωνόμαστε σε δηλώσεις, συζητήσεις που δεν τα λέω για να κατηγορήσω κανέναν. Προς Θεού οι άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά στη διοίκηση ό,τι μπορούν κάνουν. Πέτυχαν κάτι μαζί με τον κόσμο πολύ πολύ σημαντικό, την άνοδο. Άμεσα από εκεί που δεν το πίστευε και δεν το περίμενε κανείς και όλοι τον είχαν τελειωμένο τον Ηρακλή, το κατάφεραν και μπράβο τους. Αλλά τον τελευταίο μήνα δυστυχώς πέρα από λόγια, πέρα από συνεντεύξεις, πέρα από δηλώσεις, πέρα από κουβέντες, δεν υπάρχει ουσία του ρευστού. Δεν υπάρχει βασικός χρηματοδότης, δεν υπάρχουν μεγάλες πηγές εσόδων, δεν έχουν πάει καλά τα διαρκείας. Τα διαρκείας βέβαια δεν λύνουν το πρόβλημα. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη ανάσα, αλλά δεν μπορούμε να μαζέψουμε 300.000 ευρώ από τα διαρκείας. Και είναι χύψη λόγοι που υπάρχουν αρκετοί που είναι σε αναμονή και δεν πάνε να πάρουν ακόμα. Είτε οικονομικοί λόγοι, είτε λόγοι αναμονής, είτε επιφυλακτικότητας, είτε. Μακάρι τα 50-100 χιλιάρικα πόσα ήταν που μαζεύτηκαν πέρυσι από τα διαρκείας να μαζευόντουσαν τώρα τον Ιούλιο. Γιατί αν μαζευόντουσαν τώρα τον Ιούλιο, αν μαζευτούν τώρα τον Ιούλιο, θα κλείσουν τρύπες. Συνολικά το ποσό που απαιτείται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου για να τρέξει η ομάδα, δηλαδή εκαθάριση, σύσταση ΠΑΕ, εφορίες, μεταγραφές, προκαταβολές, ανανεώσεις, προπονητικό κέντρο, προετοιμασία κτλ. Κτλ. Είναι περίπου 450.000 ευρώ. 450. Δεν υπάρχει αυτό το ποσό τώρα που μιλάμε. Πριν 2-3 εβδομάδες, αν θυμάστε, είχε γίνει μια συνάντηση μεταξύ επιφανών επιχειρηματιών κτλ. Και είχε υποθεί από μια πλευρά ότι θα βάλουν 50, από μια άλλη πλευρά ότι θα βάλουν άλλα 50, από μια άλλη πλευρά ότι θα βάλουν 30. Άντε, αυτά είναι 130 χιλιάρικα, που δεν ξέρω αν έχουν γίνει πράξη, έτσι. Πέρα από το ότι υπόθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε κι άλλα. Και δυστυχώς, ολόκληρος Ηρακλής και δυσκολευόμαστε. Υπάρχει ζόρι μεγάλο. Το ξαναλέω. Μακάρι να είχα τώρα στον αέρα τον Πάλτο Μυροφορίδη και να μου λέει ποιους παίκτες θέλει και πόσες μεταγραφές θα κάνει η ομάδα και τι στόχους έχουμε. Αλλά ακόμα για το αγωνιστικό μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορούμε, έχουν ανακοινωθεί φιλικά, έχουν γίνει ανανεώσεις, εκκρεμεί και μια συνάντηση με τον Τάι, θα γίνουν και μεταγραφές, φυσικά και μπορούμε, αλλά πρέπει να συσταθεί η ΠΑΕ, πρέπει να ξεκινήσει η καθάριση. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Πρέπει να βρεθούν αυτά τα 320 χιλιάρικα. Αν γίνει για παράδειγμα σήμερα μια ψηφοφορία στη Β' Εθνική, το ξέρετε ότι ο Ηρακλής δεν έχει δικαίωμα στο να ψηφίσει. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει ΠΑΕ. Ναι, είναι ομάδα Β' Εθνικής, υπολογίζεται ως ομάδα της συγκεκριμένης κατηγορίας, του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, έχει γίνει ανταλλαγή εγγράφων με τη Β' Εθνική, τα παράβολα κτλ. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν είναι ΠΑΕ, δεν έχει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχει μεγάλο μέτοχο. Δεν έχει κάνει αύξηση με το κοιο κεφαλαίο και δεν λέω να τα κάνει όλα σήμερα 6 Ιουλίου, 5 Ιουλίου πόσο είναι. Αλλά πρέπει να τα κάνει οπωσδήποτε μέχρι 25 Αυγούστου. Μπορεί να δώσουμε αυτή την σημαντική λεπτομέρεια να πάμε πιο πέρα. Γιατί το πρωτάθλημα στην Ελλάδα είμαστε, ξέρετε ότι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι αυτό που είναι της καθυστέρησης. Μπορεί να ξεκινήσει και τέλη Σεπτεμβρίου. Αν πάει για τέλη Σεπτεμβρίου, τότε ο Ηρακλής θα είναι ο τυχερός της ιστορίας, γιατί θα έχει χρόνο στη διάθεσή του για όλα αυτά που προείπαμε. Αλλά ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Ότι υπάρχει ζόρι, υπάρχει. Τα λεφτά δεν υπάρχουν και πρέπει να βρεθούν γρήγορα. Πρέπει όσοι ασχολούνται να κινήσουν γη και ουρανό. Όσοι μπορούν να πάρουν διαρκείας να το πάρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσοι μπορούν να φέρουν χορηγίες να τις φέρουν. Όσοι μπορούν να βάλουν λεφτά να το κάνουν.
σήμερα. Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, μας ακούει από την Κυριανόλευκη Κοζάνη. Καλησπέρα Γιώργο, πώς να πάρει ο άλλος διαρκείας όταν η μίκρα είναι κλειστή? Εντάξει, αυτό το σέβομαι, είναι ένα παράπονο που έχω ακούσει από αρκετούς, αλλά αν κάποιος θέλει πάρα πολύ να πάρει διαρκείας, μπορεί να πάει στο Κατσάνιο. Το ξέρω ότι η μίκρα είναι κλειστή, το ξέρω ότι έχεις δίκιο, φίλο μου Κωνσταντίνε. Πρέπει να ανοίξει μίκρα, πρέπει να λειτουργεί, γιατί πρέπει να λειτουργεί όπως και να έχει. Έτσι, όταν μιλάμε για ΠΑΕ, δεν γίνεται να είναι κλειστή η μίκρα. Πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί, να υπάρχουν προδιαγραφές ποδοσφαιρικής ανώμησης εταιρείας. Είχαν, λέει, μια κοπέλα στο Κατσάνιο. Όταν παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνει κανείς. Πως για να πάρουμε διαρκείας όταν δεν έχουν βγάλει ακόμα τα καρτελάκια. Τα καρτελάκια, παιδιά, από όλη την εμπειρία όλων αυτών των ετών, βγαίνουν μετά. Τώρα παίρνει μια απόδειξη, νομίζω. Όταν δεν έχουν κάνει να παίρνουν και εκτός Θεσσαλονίκης κάτι, πώς δεν έχουν κάνει μια διαφήμιση να ακούει συνέχεια να βλέπει ο κόσμος να πάρει, τον κόσμο πρέπει να το βλέπει σαν πελάτη και δεν το έχουν κερδίσει ακόμα. Ωραία όλα αυτά που λες, συμφωνώ σε όλα μαζί σου, αλλά υπάρχει και το άλλο. Ότι αν κάποιος θέλει, όλα αυτά τα προσπερνά και βρίσκει τον τρόπο να πάρει το διαρκείας του. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός που λέει αυτά που λες εσύ, φίλε μου Κωνσταντίνε, δεν έχει δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο σε όσα μου γράφεις. Και καλό είναι να γίνουν. Και φαντάζομαι τα ακούνε και από τη διοίκηση και πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα παράπονα, τα εύλογα που μου καταγράφεις και εγώ τα μεταφέρω μέσα της εκπομπής διαβάζοντας το μήνυμά σου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και η φιλοσοφία του ότι αν θέλω να πάρω, θα βρω τρόπο να πάρω. Υπάρχει και αυτό για όποιον το θέλει να το ακολουθήσει. Και εδώ να πούμε κάτι, δεν είναι μόνο με αφορμή την μπάσα που μου δίνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, κάτσε πώς το λέει στο τέλος, ότι δεν μας έχουν κερδίσει ακόμα. Παιδιά, δεν το κάνουμε για κάποιο πρόσωπο. Το κάνουμε για τον Ηρακλή. Θα πάει οποιοδήποτε να πάρει διαρκείας, γιατί δεν θέλει να τρέμει στην ιδέα ότι δεν θα δει τον Ηρακλή να παίζει β' εθνική. Δεν το κάνουμε για τον Νίκο, τον Μανώλη, τον Λάκη, τον Μπάμπη, τον Φάνη, τον οποιοδήποτε. Όποιος θέλει να πάρει διαρκείας, θα το πάρει για τον Ηρακλή. Θα το πάρει για να βοηθήσει οικονομικά όλο αυτό το εγχείρημα. Όπως βοήθησε πέρυσι πάρα πολύ. Πέρυσι δεν περίμενε κανείς να δει όραμα ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι ήταν σε επάλξεις και τρέχανε όσοι περισσότεροι μπορούσαν. Όχι όλοι, το παίρνω πίσω. Γιατί πέρυσι 1.000.000 καλέσματα γίνανε και πιο πολύ κόσμο είχε στα εκτός έδρας παρά στα εντός. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Όποιος θέλει να πάρει διαρκείας θα το κάνει. Και θα το κάνει για την καψούρα του. Για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, για το ότι θέλει να μην έχει πρόβλημα η αγαπημένη του ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα είναι εύλογα, είναι συζητήσιμα, είναι σεβαστά. Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση, πάμε στο βολέι. Με μία ακόμα ανανέωση αθλητή του Ηρακλή, που πέρυσι με ανάγκασε περιγράφοντας τον εκπληκτικό το μάτς της χιλιετίας, εκείνο το Ηρακλής Παναθηναϊκός στη Ρόδο, το 0-2-3-2 δηλαδή, στον ημιτελικό κυπέλλου, να του βγάλω και παρατσούκλι. Τώρα δεν ξέρω πόσοι τον αποκαλούν έτσι, εγώ σίγουρα τον αποκαλώ έτσι. Ο λόγος για τον Kill Bill ή αλλιώς Βασίλη Μούχλια, ο οποίος είναι στην γραμμή μας και ανανέωσε πρόσφατα τη συνεργασία του με τον βολεϊκό Ηρακλή. Bill, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Σε αποκαλεί κάποιος άλλος έτσι ή μόνο εγώ? Όχι, εσύ. Έχω την αποκλειστικότητα, έτσι? Έχει, ναι. Εντάξει. Μακάρι να μας κάνεις και φέτος να κάνουμε τέτοιες περιγραφές και να σε χαρακτηρίζουμε έτσι. Φαντάζομαι ήσουν που ήσουν χαρούμενος με την υπογραφή σου και την ανανέωση της παραμονής σου. Χθες ήρθε και η είδηση και για τον αδερφό σου, τον Δημήτρη. Ναι, και ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, έτσι πλέον και οι δύο μαζί στον Ηρακλή συνεχίζεται. Ακριβώς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά που θα είμαι συμπαίκτη με τον Δημήτρη. Κάτσε, ούτε στα αναπτυξία. Αλλά όχι, έχετε διαφορά ηλικίας. Ναι. Έχουμε διαφορά, ναι, 5 χρόνια και πρώτη φορά είναι. Ποιος το περίμενε ότι πρώτη φορά θα είμαστε συμπαίκτες. Ούτε σουφλί καθόλου, Φοβερό. Τίποτα, όχι. Φοβερό. Ναι. Ακόμα μικροί είστε, έχετε χρόνια μπροστά σας να είστε. Έχουμε, εντάξει, ξανά. Ναι. Να είστε ξανά. Ναι. Φαντάζομαι στο να έρθει, μιας και το αναφέρουμε Βασίλη, στο να έρθει ο Δημήτρης εδώ, έπαιξες και εσύ το ρόλο σου, έτσι? Σίγουρα, γι' αυτό είναι πιο εύκολο να είμαι κι εγώ στην ίδια πόλη. Εκεί την πρώτη φορά κι αυτός φεύγει από το σπίτι, από τους γονείς.
Έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο, ναι. Πες μου για τη δική σου ανανέωση, για τη δική σου παραμονή. Φαντάζομαι το ήθελες πολύ και από ό,τι κατάλαβα έγινε το και εύκολα. Το ήθελα, ναι. Ευχαριστώ πολύ και τον προπονητή, τον Γιάννη Ορφανό και τον πρόεδρο, τον Μάκη Καλαϊτζίδη, για την εμπιστοσύνη τους. Mm-hmm. Εννοείται πως το ήθελα. Ήταν μια επιτυχημένη για μένα σεζόν. Ναι. Θα τη χαρακτήριζα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο, ειδικά στο κύπελο. Καταφέραμε να φτάσουμε στο τελικό. Εύχομαι και φέτος να υπάρξει ανάλογη πορεία και γιατί όχι καλύτερη. Βάσει των όσων γίνονται μέχρι στιγμής, ένας βασικός κορμός παραμένει. Ακόμα, ναι, το γνωρίζω, ακόμα και το, με ναι. τη δική σου παρουσία που ήσουν κομμάτι της ομάδος του Πάζου πέρυσι, ο Κώστας Προύσαλης, ο mm-hmm. Λάμπης ο Παπαλίτος με το καλό, ο Απόστολος ο Αλμενάκης, θα έρθουν και κάποια παιδιά, έχεις παραμείνει εσύ. Αυτό είναι κάτι θετικό, φαντάζομαι, έτσι, για να έρθουν όποιες προσθήκες και να δέσουν για να γίνεται ακόμα καλύτερη. Ακριβώς. Το ότι έχουμε στην ομάδα αυτούς τους τρεις πολύ έμπειρους παίκτες, τον Κώστα, τον Ντόλ και τον Λάμπη, σίγουρα ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα και βοηθάνε πολύ και όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Με την εμπειρία τους, με την αξία τους, με όλα. Έκλεισες τη χρονιά πάρα πολύ καλά. Νομίζω, διόρθωσέ με, Βασίλη, αν κάνω λάθος, αυτό το μάτσο με τον Παναθηναϊκό πρέπει να ήταν το καλύτερό σου. Και ναι, ήσουν ναι, μια ναι. αποκάλυψη μέσα στο παιχνίδι. Θέλεις να είναι η αρχή, δηλαδή να κρατήσεις αυτό για αρχή και να κάνεις πολύ καλύτερα πράγματα φέτος. Ακριβώς. Θέλω να συνεχίσω τον τρόπο με τον οποίο τελείωσα το πρωτάθλημα και το κύπελο πέρσι. Και με τη σειρά μου, όποτε με χρειαστεί ο προπονητής, να βοηθήσω, να δώσω ό,τι περισσότερο μπορώ και γενικά για να επιτύχει η ομάδα τους στόχους της. Η μεγάλη όρεξη που είδαμε πέρυσι και στο δικό σου πρόσωπο και στα υπόλοιπα παιδιά, φέτος με τι θα θες να μεταφραστεί, δηλαδή με τι θα έμενες ικανοποιημένος? Σίγουρα με μια θέση στο Final Four του κυπέλου, όπως και πέρυσι. Mm-hmm. Και για μένα φέτος στόχος είναι να ανεβούμε ένα σκαλί παραπάνω και στο πρωτάθλημα, να βγούμε στην τετράδα. Και ό,τι περισσότερο, ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να προσκομίσουμε. Πάντως να είστε κοντά στις διακρίσεις όπως και πέρυσι, έτσι, αυτό. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε, φέτος έχουμε και την Ευρώπη. Είναι και τοπική, αυτό, βέβαια. Ναι, που εκεί μια καλή πορεία θα είναι πολύ σημαντική. Και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, θα είναι η πρώτη σου ευρωπαϊκή παρουσία, έτσι δεν είναι? Η πρώτη, ναι, ναι. Φαντάζομαι το περιμένεις και το ταξίδι φοβερή, και το παιχνίδι εδώ. Ακριβώς. Φοβερή εμπειρία θα είναι. Είτε θα είναι στην Κύπρο, είτε θα είναι στην Πορτογαλία σε πρώτη φάση και μακάρι να προχωρήσετε και παραπάνω. Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Στο εύχομαι. Καλή ξεκούραση, αν και να το πω το καλή ξεκούραση ή έχεις beach? Αυτή τη στιγμή βασικά είμαι στον δρόμο για αρχαία Ολυμπία. Οπότε, κάτι ναι. ήξερα, ναι. Ναι, ακριβώς. Σαββατοκυριακό, αγώνα. Είναι το μάστερ αυτό, ποιο είναι? Είναι το μάστερ, ναι, στην αρχαία Ολυμπία. Ο συμπαίκτης σου? Ο συμπαίκτης μου είναι ο Γιώργος Μιχελάκης. Ωραία. Πηγαίνουμε καλά φέτος και είπαμε να το κυνηγήσουμε, να ακολουθήσουμε όλο το τουρνουά. Εσείς του βόλεϊ έχετε ένα θέμα, έτσι, τα καλοκαίρια δεν κάθεστε. Δεν μπορούμε να χάσουμε, όχι, δεν μπορούμε. Με τίποτα. Θέλετε την μπάλα, δεν γίνεται. Ναι. Ωραία, Βασίλη, σου εύχομαι καλό ταξίδι καταρχάς και να πάνε όλα καλά και στην παρουσία σου στην άμμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Kill Bill, τον Βασίλη τον Μούχλια, αποκάλυψη πέρυσι του Final Four. Οπότε χρειάστηκε, ήταν εκεί, συγκλονιστική η εμφάνισή του με τον Παναθηναϊκό. Είναι το σήμα κατά δευθέν της περσινής του πορείας. Ένα παιδί που έχει μέλλον μπροστά του. Και μέλλον έχει και ο αδερφός του, ο Δημήτρης, 5 χρόνια νεότερος, που από χθες και αυτός είναι αθλητής του Ηρακλή, όπως τον αποκάλυψα χθες τον Δημήτρη Μούχλια, το next big thing του ελληνικού βόλεϊ. Θεωρώ, για την ηλικία του, παιδες έφηβους, είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. 6 μου δείχνεις, αφού έχεις και το ένα και δεν είναι μούντζα, πάλι καλά. Τώρα στο διάλειμμα μίλησα με τον πρόεδρο της Football League της Β' Εθνικής, τον κύριο Λεωτσάκο, πριν από λίγο. Μου ακούστηκε πάρα πολύ αισιόδοξος για τον Ηρακλή. Μου είπε δεν θέλω να έχω καμία αρνητική σκέψη, όλα θα πάνε καλά, θεωρώ ότι και τα χρήματα θα βρεθούν, χωρίς να είναι στον Ηρακλή ο άνθρωπος.
και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τον Ηρακλή το θέλουμε όλοι, είναι μεγάλη ομάδα και το θέλουμε κοντά μας. Αυτό μου μετέφερε έτσι εν ολίγης. Τώρα, όσον αφορά το τι θα γίνει αν ο Ηρακλής δεν προλάβει, αυτό που μου ξεκαθάρισε είναι ότι δεν υπάρχει θέμα το να μην παίξει. Αν κάποια ΠΑΕ, όχι μόνο για τον Ηρακλή, αυτό είναι γενικό και μου το ξεκαθάρισε και καλό είναι για να το έχουμε στο νου μας, ότι όποια ΠΑΕ δεν παίρνει άδεια, δεν θα την ξαναρίξουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Απλά θα παίξει με περιοριστικούς όρους, δηλαδή μεταγραφές κάτω των 23 κτλ. Θυμάστε τότε με Παύλο Μυροφορίδη, Χρήστο μου και Νίκο Παπαδόπουλο προπονητή, που η ομάδα δεν είχε πάρει αδειοδότηση στη Β' εθνική και ανέβηκε έτσι. Με τον Ζιαμπάρη, τον Σαραμαντά, τον Κυριακίδη, τον Μπουκουβάλα και τα άλλα παιδιά. Είχε τρεις μεταγραφές, νομίζω, άνω των 23. Δύο-τρεις ξένους, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Και οι περισσότεροι ήταν παιδιά κάτω των 23. Δεν λέω ότι θα είναι το καλύτερο. Αλλά στη χειρότερη, έτσι. Αν κάποια ΠΑΕ αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα και δεν έχει πληρέστατο φάκελο για την αδειοδότηση, τότε η ζημιά θα είναι αυτή που μας είπε ο κύριος Λεωτσάκος πριν από λίγο, με τον οποίο δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε μια κουβέντα, μπορεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και εδώ στην εκπομπή. Ξαναλέω, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Όποιος έχει αποφασίσει να κάνει διακοπές στη Λευκάδα και θέλει να πάει ημερήσια από τον Ιδρύ να εκμεταλλευτεί το δωράκι που του δίνουμε, δηλαδή δωρεάν κούτρα κρουαζιέρα με τον καπετάν Κώστα τον Ηρακλειδέα μας και το υπέροχο πλοίο του, τεράστιο πλέον το έχει κάνει, φοβερό. Πας από Νιδρύ, Χρήστο μου, Εγκρεμνούς, Πόρτο Κατσίκι, Σκορπιό, Κεφαλονιά, Ιθάκη και επιστρέφεις το απόγευμα. Πούδρα είσαι, πούδρα. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 και όποιος θέλει να δώσει το όνομά του, το ονοματεπώνυμό του, για να το μεταφέρουμε στον καπετάνιο και όταν πάτε με το καλό στη Λευκάδα να το απολαύσετε το δωράκι. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη, τον φιλόλογό μας και εξαιρετικό τραγουδιστή. Καλησπέρα Γιώργο, λοιπόν απλά τα πράγματα, Λευκάδα, Φούντο, μπασκετικός πάντα, Τρίκαλα το ίδιο και ακολουθεί Εθνικός Πειραιά. Ναι, ανεβαίνει, ποιος ανεβαίνει να δεις, ο Ιπποκράτης Κο, φοβερά πράγματα, έχουμε και ταξίδι στην Κο για τον μπάσκετ φέτος, τι μου συμπληρώνει εδώ ο Γιάννης. Στον Απόλλωνα εκτός των όσων χρωστάει σε όλους τους παίχτες, υπάρχει και ο Άκερ που τους κατήγγειλε στη FIBA για 100.000 ευρώ και χλώμιασαν. Μη μας κάνει εντύπωση αν τους δούμε και αυτούς να αποχωρούν ή στην καλύτερη απλά να συμμετέχουν. Ας αφήσουμε τις ελπίδες που πεθαίνουν τελευταίες, ας κρατήσουμε 5 από το περσινό ρόστερ και κάνουμε και 6 μεταγραφές να τελειώνει το παραμύθι. Οι παίχτες λιγόστεψαν επικίνδυνα. Εσύ καλά τα λες, Γιάννη μου, εδώ κάθε μέρα με τα μηνύματά σου, αλλά. Πραγματικά το μπάσκετ εδώ και ένα μήνα, στην ερώτηση πες μας κάποιο νέο για το μπάσκετ, για τις ακαδημίες θα σας πω, για το παιδικό, για το εφηβικό, για τα τμήματα υποδομής, για τα οποία θα έχουμε και σε λίγο μια κουβέντα, για αυτά θα σας πω. Δεν έχει ανακοινωθεί καν προπονητής, μακάρι να γίνουν οι ανακοινώσεις σε μια μέρα και να σταματήσουμε όλοι να γκρινιάζουμε και να δούμε προπονητή και παίχτες να ανακοινώνονται και να πιάνουν δουλειά. Λέγαμε για μπάσκετ και είμαστε όλες αυτές τις μέρες εν αναμονή των εξελίξεων για την ανδρική ομάδα, για προπονητή, για μεταγραφές, για όλα όσα πρέπει να γίνουν. Έγιναν πρόσφατα κινήσεις όσον αφορά κάποια ταλέντα που έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Έχουν γίνει κινήσεις και όσον αφορά τις ακαδημίες. Και πάμε να δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας στον νέο υπεύθυνο των ακαδημιών και των τμήματων υποδομής του Συλλόγου, τον κύριο Χρήστο Παπαδούλη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή δύναμη, καλή αρχή στον μπάσκετ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Είστε καλά. Μια χαρά, το ροδεύω από το Καφατζόγλιο. Ωραία, ωραία. Πώς είναι για σας αυτή η νέα προοπτική που δημιουργήθηκε και δημιουργείται πλέον, έτσι, με την παρουσία σας στον Ηρακλή και στο συγκεκριμένο πόστο? Κοιτάξτε, είμαι ούτως ή άλλως αρκετά χρόνια κοντά στην ομάδα, είτε σαν προπονητής στις ακαδημίες παλιότερα, στα τμήματα υποδομής από μήνυ μέχρι και το παιδικό, είτε από το τμήμα των γαλάζιων σαν υπεύθυνος της αντρικής ομάδας και της ομάδας νέων. Οπότε ήταν πολύ ευχάριστη η πρόταση της διοίκησης του Ηρακλή να λάβω το πόστο. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Έχω πολύ όρεξη. Θεωρώ ότι με τους κατάλληλους συνεργάτες, τόσο στο προπονητικό τμήμα, τόσο σε κάποια άλλα κομμάτια τα οποία δεν έχουμε προσέξει τόσο πολύ στο παρελθόν, δηλαδή να υπάρχουν γύρω από τις ακαδημίες κάποιοι άνθρωποι όπως ένας γυμναστής, ένας ψυχολόγος, ένας φυσιοθεραπευτής, διατροφολόγος, επίσης να έχουμε
κοντά στην ομάδα, ίσως να στελεχώσουμε το τμήμα marketing βάσει και των ακαδημιών, γιατί πέρα από τους αγώνες της αντρικής ομάδας, που είτε είναι στη τηλεοπτική μετάδοση, είτε τέλος πάντων υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος έρχεται στον αγώνα, στο γήπεδο να δει την αντρική ομάδα, υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα κόσμου που απασχολείται γύρω από τις ακαδημίες. Ναι. Νομίζω τώρα το γεγονός ότι η ομάδα κινείται λίγο πιο επαγγελματικά σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει πλέον και η ΚΑΕ, θα μας βοηθήσει να τρέξουμε για αυτά τα κομμάτια. Σίγουρα σε όλα αυτά το είπατε απ' έξω ότι μας παρασένει όλους και το πώς πάει και η αντρική ομάδα, έτσι, αυτό είναι εύλογο νομίζω. Σίγουρα, προφανώς. Οι επιτυχίες ή όχι παρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα και δίνουν και κίνητρο σε όλους τους υπόλοιπους. Κοιτάξτε, τα τελευταία 2 χρόνια η αντρική ομάδα έφτασε στην πηγή, δεν είχε νερό, ωστόσο πλέον ο Ηρακλής έχει αποκτήσει μια αξιοπιστία, το οποίο είναι κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους στον χώρο του μπάσκετ, όπου λείπει Ελλάδα. Και ταυτόχρονα οι κινήσεις τις οποίες έχουμε προβεί τις τελευταίες ημέρες και οι οποίες συνάδουν με την καινούρια φιλοσοφία που έχει ο κ. Δρακόπουλος, να ενισχύσουμε δηλαδή το εφηβικό τμήμα με παιδιά τα οποία έχουν ουσιαστικά υπογράψει κάποια συμφωνητικά και ρόλο και τα επόμενα χρόνια και στην αντρική ομάδα του Ηρακλή. Αυτό προφανώς συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα τμήματα πιο κάτω, δηλαδή και το παιδικό τμήμα και τα τμήματα υποδομής, όπου σίγουρα ακούγεται ότι θα γίνει καλή δουλειά και είναι μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Μιας και το αναφέρετε, έχετε εικόνα να μας μεταφέρετε για αυτά τα παιδιά, Γιωργαλάς, Κατσαούνης, Αλεξιάδης, Κωστίκας, Βάνης. Εντάξει, είναι κάποια, είναι παιδιά, πρόσφατα ανακοινώθηκε. Φυσικά, έχουμε δει τα παιδιά στις προπονήσεις και τα παρακολουθούσαν και ο Καρονταρίδης και άλλοι άνθρωποι του συλλόγου και μέσα στη χρονιά. Ο Θωμάς ο Κατσαούνης είναι 2-17. Είναι ένα παιδί το οποίο θέλει αρκετή δουλειά ακόμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο κορμί. Με 2-17 βέβαια. Αν θα δουλευτεί σωστά, έχει τις προοπτικές για να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Φώτης ο Γιωργαλάς είναι ένα παιδί το οποίο είναι στις εθνικές παίδων. Έχει τρομερά αθλητικά προσόντα. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό θα μπορέσει σιγά σιγά να βοηθήσει και την αντρική ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι σε λίγους μήνες ή σε ένα χρόνο. Σίγουρα πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Κωστίκας είναι ένας παίκτης ο οποίος επίσης προέρχεται από τις ομάδες, από τις εθνικές ομάδες προπαίδων και είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ καλές κινήσεις κοντά στο καλάθι. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην πορεία που θέλουμε να κάνουμε με την εφηβική ομάδα. Και φυσικά υπάρχει ο Θανάσης ο Τσούκας ο οποίος πέρυσι οδήγησε την ομάδα της εφηβικής στο Final Four. Παιδιά τα οποία υπήρχαν στο μάρκετ τα προηγούμενα χρόνια και μία-δύο κινήσεις ακόμα που αναμένεται να κάνουμε τις υπόλοιπες τις επόμενες μέρες. Άρα δεν αποκλείεται κάποιο από αυτά τα παιδιά να τα βλέπουμε και 12 έτσι μέσα στην σεζόν. Ναι, βεβαίως. Η φιλοσοφία μας είναι ουσιαστικά να ξεχωρίσουμε κάποια παιδιά τα οποία δεν είναι απαραίτητα γεννημένα το 2001 που είναι τώρα η χρονιά του φιλικού. Μπορεί να έχουν παιδιά τα οποία θα είναι και πιο μικρή ηλικία, δηλαδή 16, 15, 14 χρονών, τα οποία όμως ουσιαστικά ξεχωρίζουν στην ηλικία τους. Και ναι. Τον χάσαμε. Ας ξανακαλέσουμε τον κύριο Χρήστο Παπαδούλη που είναι ο νέος υπεύθυνος υποδομής για τον μπάσκετ του Ηρακλή και τα όσα ενδιαφέροντα μας καταγράφει. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Κύριε Παπαδούλη, μας ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούω. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να στον περιφερειακό και κόπηκε λίγο το δεν σήμα. Δεν πειράζει. Αυτό που έλεγα ήταν σημαντικό ξανά ο Ηρακλής να μπορέσει να έχει τη δική του παραγωγή. Θυμόμαστε στο παρελθόν ότι οι παίκτες οι οποίοι στελέχωσαν την αντρική ομάδα του Ηρακλή και ξεκίνησαν από τα παιδοφηβικά τμήματα έφτασαν να είναι βασικά στελέχη της εθνικής ομάδος. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι το μοντέλο το οποίο πρέπει να λειτουργήσει η ομάδα. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του Προέδρου. Οπότε όλοι εμείς θα εργαστούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να μπορέσουμε δηλαδή και από τις μικρές ηλικίες, ακόμα και από τα 9-10 χρονών, με κατάλληλες προπονητικές μεθόδους να διδάξουμε τα βασικά του μπάσκετ σωστά στα παιδιά, προκειμένου μαζί και με άλλα παιδιά τα οποία θα έρχονται στην πορεία είτε από άλλες ομάδες είτε από γύρω περιοχές, να μπορέσουμε να έχουμε και ανταγωνιστικές ομάδες στα αγωνιστικά τμήματα, αλλά και να έχουμε πιθανότητες κάποια από τα παιδιά αυτά να στελεχώσουν την αντρική ομάδα. Ναι, έτσι όπως σας ακούω, θεωρώ ότι υπάρχουν ελπίδες κάποιους από αυτούς να τους δούμε στη 12η. Είναι στο χέρι των παιδιών. Κυρίως φυσικά και ο σύλλογος πρέπει να παρέχει στα παιδιά ό,τι περισσότερο γίνεται προκειμένου να είναι αφοσιωμένα στην προπόνηση και να μπορέσουν να βελτιωθούν. Αλλά και φυσικά αναπόκειται και στη θέληση των παιδιών κατά πόσο θα δουλέψουν μέσα στο γήπεδο. Τα προσόντα τα έχουν μέχρι στιγμής δείξει
δείγματα γραφής στις ηλικίες τους με τις εθνικές ομάδες παιδών και προπαίδων. Οπότε από εκεί και πέρα είναι στο χέρι τους. Χρονικά πότε μπαίνετε σε διαδικασία να ξεκινήσουν οι ακαδημίες, τα παιδικά, τα εφηβικά, όλα? Το εφηβικό τμήμα δεν έχει σταματήσει προπονήσεις. Θα δεν τελειώσει. Έχει ναι, κάνει κανονικά προπονήσεις. Θα τελειώσει περίπου, θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα μιας εβδομάδας 10 ημερών και θα ξεκινήσει προετοιμασία 7 Αυγούστου. Το παιδικό τμήμα θα ξεκινήσει ξανά τη Δευτέρα για 2-3 εβδομάδες. Μετά θα κάνει διακοπές 2 εβδομάδες και θα ξεκινήσει από 17-18 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα τμήματα υποδομής θα ξεκινήσουν από αρχές Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Ωραία. Καλή αρχή και πάλι να σας ευχηθώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Στο έργο σας. Να είστε καλά. Και να... Σας θέλουμε κοντά. Να πάνε όλα καλά. Εδώ είμαστε. Ενέργειες που εδώ θα είμαστε. Κάνουμε στο μέλλον. Εδώ είμαστε πάντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από το νέο υπεύθυνο υποδομής της Ακαδημίας του Μπασκετικού Ηρακλή, τον κύριο Χρήστο Παπαδούλη, που μας έδωσε και τα μεταγραφικά που αφορούν αυτές τις ηλικίες. Δεν αποκλείεται πάντως κάποια από αυτά τα παιδιά, Κωστίκας Βάνης, Γιωργαλάς, Κατσαούνης, Αλεξιάδης, να τα δούμε και στην δωδεκάδα της αντρικής ομάδος. Εκεί περιμένουμε να δούμε άλλα πράγματα. Περιμένουμε προπονητή, περιμένουμε αθλητές, περιμένουμε μεταγραφές, περιμένουμε πολλές εξελίξεις, γιατί κάποιοι εκ των στόχων, των μεταγραφικών στόχων του Μπασκετικού Ηρακλή, ήδη συνεχίζουν αλλού την καριέρα τους. Για το ποδόσφαιρο έχει σημασία να σας πω, το είπα και το μεσημέρι στην συζήτηση που έκανα με τον Γιώργο Ζαγόρα εδώ στην εκπομπή στο πέναλτι, στο Λίμπερο 107,4, ότι σήμερα υπάρχει ένα ιδιαίτερο ραντεβού μελών διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος με ανθρώπους, το λέω πολύ γενικά, που έχουν μια οικονομική δύναμη επιφάνεια και θα διερευνηθεί το κατά πόσο έχουν και τη διάθεση, παύλα επιθυμία, να βοηθήσουν να προσφέρουν οικονομικά στο τμήμα. Μακάρι απόψε το βράδυ ή αύριο το πρωί να υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις που θα μας κάνουν όλους να χαμογελάμε. Κρατάω βέβαια και την ατάκα που μου είπε εκτός αέρα ο κύριος Λεωτσάκος, ο πρόεδρος της Β' Εθνικής Κατηγορίας, ότι δεν το φοβάται, ότι θεωρεί ότι όπως και να έχει ο Ηρακλής θα αγωνιστεί κανονικότατα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, δεν τίθεται θέμα επ' αυτού, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα και τον θέλουμε κοντά μας. Και το ότι αν κάποια ΠΑΕ δεν καταφέρει να πάρει άδεια μέχρι τέλη Αυγούστου, τότε θα έχει περιορισμό μεταγραφών κάτω των 23 και τα γνωστά, οι γνωστές ποινές, και όχι κάτι πιο χοντρό σε ποινή. Και στο βόλεϊ το οικονομικό μας απασχολεί πάρα πολύ. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα όσο πέρυσι για την υπόθεση αδειοδότηση, αλλά και εδώ φτάσαμε στο πολύ κοντά. Αν δεν κάνω λάθος, ή 11 ή 12 του μηνός βγαίνουν οι ανακοινώσεις για τις αδειοδοτήσεις. Και αν ο Ηρακλής δεν τα καταφέρει, πέρυσι τα κατάφερε με τη μία, με πολύ κόπο, αίμα, υδρότα, ό,τι θέλετε βάλτε. Αν δεν τα καταφέρει, θα πάει σε δεύτερο βαθμό που είναι κάπου Σεπτέμβριο. Φυσικά και ευχόμαστε να τα καταφέρει. Και έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να τα καταφέρει. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο πέρυσι, αλλά θέλει δουλίτσα. Και όταν λέμε θέλει δουλίτσα, τι εννοούμε, Χρήστο μου? Λεφτά. Γι' αυτό και εδώ είναι απαραίτητο, όποιος μπορεί, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως, ζητάμε διαρκείας για το ποδόσφαιρο, ζητάμε διαρκείας για το βόλεϊ. Η ανάγκη είναι ανάγκη και αυτό δεν αλλάζει. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει λοιπόν για τις αδειοδοτήσεις στο βόλεϊ. Ελπίζουμε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και αν δημιουργηθεί να λυθεί το Σεπτέμβριο και να ξεπεραστεί τελείως. Και για το βόλεϊ, όσοι ενδιαφέρονται για τα διαρκείας στο Κατσάνιο μπορούν να απευθυνθούν και στο τηλέφωνο 2310 207 715. Για το ποδόσφαιρο, να θυμίσω ξανά ότι οι τιμές στο διαρκείας είναι θύρα 10-70 ευρώ. Είναι πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι τα πράγματα. Θύρα 13 120 ευρώ, silver 200 ευρώ, gold 300 ευρώ. Η προπόληση γίνεται από την boutique από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 συγγνώμη, το πρωί ως τις 8 και από το Σάββατο, και το Σάββατο μάλλον από τις 11 ως τη 1. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα ως Παρασκευή από 11 το πρωί ως 8 το βράδυ και Σάββατο από 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.
από την boutique προς το παρόν. Εφόσον υπάρχει κάποια ανακοίνωση να ανοίξει η Μίκρα κτλ., εδώ θα είμαστε να σας την μεταφέρουμε. Μια είδηση που διαβάζω εδώ στο bluearena.gr για τον πρώην τερματοφύλακα του Ηρακλή, τον Τρίφωνα Γιούδα, που ανακοινώθηκε από την ομάδα ΑΟ Παλαιοχώρας Χανίων στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν υπολογιζόταν προφανώς από τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο. Έχουν ανανεώσει και ο Βοσνιάδης και ο Αμπάρης. Ο Καρακώστας συνεχίζει στην Γερμανία. Το φιλοξενήσαμε πριν λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή. Ο Γιούδας στα Χανιά, ΑΟ Παλαιοχώρας Χανίων στην τρίτη εθνική κατηγορία συνεχίζει. Δεν υπάρχει πιο υπέροχος τρόπος από αυτός που ακούμε από κάτω για να κλείσει μια εκπομπή. Έτσι είναι, Χριστό. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά. Πρώτα Θεός, αύριο με μπορεί πολύ πολύ σημαντικές εξελίξεις για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Μακάρι. Να είστε καλά. Μπασκετόπεδα ακολουθούν. Basket City στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4.